Ένωσε αυτός πρέπει να δοθεί στα κόμματα και στη δημοσιότητα. Στη δημοσιότητα λέει δεν προβλέπεται. Ακυρώνεται μετά η ουσία. Συγγνώμη. Έτσι λένε. Συγγνώμη. Αυτό γίνεται για την προστασία αυτών που υποτίθεται ότι είναι κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Αν οι κατηγορούμενοι το ζητούν, θα πείτε. Οι κατηγορούμενοι λένε να δώσει τη δημοσιότητα. Μάλιστα. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ο φάκελος χθες, όχι αύριο. Να δοθεί, λέτε. Χθες να δοθεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Mm-hmm. Και αντίθετα, αυτοί που δεν θέλουν, αυτοί φαίνεται έχουν να κρύψουν. Και αλλά εδώ περιγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά, κύριε Σταμάτη, με το ομό και κοινικό τρόπο. Ωραία. Και ιδιαίτερα για τον κύριο Σαμαρά. Οι περιγραφές είναι, πώς να πει κανείς, απίστευτες. Με βαλίτσες να πηγαίνω έρχονται στο μεγάλο Μαξίμου. Εγώ που σας έδωσα το 1 εκατομμύριο, το ξεχάσατε, κύριε Κονόμου. Το ξέχασα, γιατί ήταν λίγο το ποσό, οπότε ναι. Μα σας το είχα δώσει σε μία βαλίτσα κόκκινη. Δεν το. Το ξεχάσατε. Έτσι έγινε, κύριε Σταμάτη. Συγγνώμη. Τώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Με τι έχουν να κάνουν, κύριε Σταμάτη, αυτό που λέτε. Με τις ίδιες καταθέσεις. Δηλαδή. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα να ξεκινάει αυτή την υπόθεση, την οποία στη συνέχεια συνέχισε το alter ego του ο κύριος Πολάκης, mm-hmm. από πέρσι το Φεβρουάριο. Λένε, σκάνδαλο, εμπλοκή πολιτικών. Πού το ξέραν, αφού ο πρώτος μάρτυρας έκανε κατάθεση τον Νοέμβριο, τώρα, πριν από ναι. τις μήνες. Έτσι. Και οι υπόλοιποι πριν από 45 μέρες. Mm-hmm. Πώς ήξεραν εμπλοκή πολιτικών προσώπων χωρίς να υπάρχει μαρτυρία. Mm-hmm. Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα. Ότι το story έφτιαξε ο κύριος Τσίπρας mm-hmm. και στη συνέχεια ψάξαν να βρουν και να κατασκευάσουν μάρτυρες. Και θα αποδείξω τι μάρτυρες είναι. Είναι στημένο, λέτε. Ασφαλώς. Θα σας πω τώρα, μέσα το καταλάβετε. Mm-hmm. Έχουμε την πρώτη μαρτυρία μιας κυρίας Κελέτσι Εκατερίνης. Είναι ψευδόνυμο αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι το πραγματικό. Ναι, ωραία. Η βασική μάρτυρα. Mm-hmm. Από τους τρεις. Από τους τρεις. Μάλιστα. Επίσης να σας πω κάτι πρωτόγνωρο δικονομικά. Έχουμε μαρτυρίες προσώπων που επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, mm-hmm. μία κατάθεση σήμερα, συγγνώμη, μία πριν, μετά από ένα μήνα. Μετά ξανά. Με τα ίδια λόγια. Όχι, με άλλα. Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε, ρωτήστε έναν ποινικολόγο, ρωτήστε mm-hmm. έναν εισαγγελέα έμπειρο, αν ποτέ στη ζωή του έχει δει τέτοια διακεκομένη μαρτυρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό. Με το επάγγελμα αυτό, του δικηγόρου σας λέω, yeah. ότι όταν ο ανακριτής, επειδή είναι άρρωστος, ξαφνικά άρρωσταίνει ο μάρτυρας, mm-hmm. ή είναι, έχει περάσει η ώρα, mm-hmm. ή λέει θα προσκομίσω ένα στοιχείο, το σημειώνει στο τέλος, λέει διακόπτεται η μαρτυρία, mm-hmm. θα επαναληφθεί αύριο Μάλιστα. ή μεθαύριο, σύντομα. Δεν υπάρχει δηλαδή, κάτι τέτοιο, λέτε. Τίποτα απολύτως. Έχουμε λοιπόν μία σπονδυλωτή μαρτυρία. Mm-hmm. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι, σημαίνει ότι είναι στιγμή. Συγγνώμη, είναι δικονομικά απαράδεκτο. Μάλιστα. Πρώτο. Δεύτερο, ας δούμε τώρα τι γίνεται. Mm-hmm. Για αυγά, γιατί είναι λογικά τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Η πρώτη μαρτυρία λοιπόν είναι 8-11, 8 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Όπου, σας λέω, η μάρτης αναφέρεται σε δύο πρόσωπα μόνο. Mm-hmm. Στον κύριο Λίκου Ρέτζο ναι. και στον κύριο Γεωργιάδη. Ωραία. Λέει ο ένας πήρε 200 χιλιάρικα και ο άλλος 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έρχεται μετά, 1η Δεκεμβρίου. Η ίδια μάρτης. Η ίδια μάρτης, μετά από ένα μήνα και λέει θυμάται τον Σαμαρά. Mm-hmm. Τον οποίο δεν έχει εμπλέξει στην πρώτη Όχι. κατάθεση. Και τι λέει. Και τον άλλο μήνα, μετά από μερικές μέρες, εμπλέκει τον πικραμένο. Mm-hmm. Και σας λέω, όταν εγώ πάω, δεν είναι λογικό να ξεκινήσω από το πιο βαρύ όνομα. Mm-hmm. Από πού θα ξεκινήσω. Από το δεύτερο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο. Πώς θυμήθηκε το Σαμαρά μετά από ένα μήνα. Πώς θυμήθηκε Άρα τον πικραμένο. Άρα στιγμηματικά σε τρία στάδια, λέτε, έδωσε ονόματα. Έξι. Έξι ονόματα. Έξι στάδια. Έξι φορές. Έξι φορές. Μάλιστα. Έκανε κατάθεση 6 φορές. Ναι. Και κάθε φορά προσέθετε κάτι. Mm-hmm. Σας λέω δε αυτό το πάρα το πολύ απλό. Ξαφνικά ή προέκυψε εσείς από αν θέλετε στοιχεία. Να καταθέσετε. Και είστε ένα αξιόπιστος yeah. μάρτυρας. Και είχατε μια τέτοια υπόθεση. Από πού θα ξεκινούσατε. Mm-hmm. Ποιο είναι το πιο βαρύ όνομα. Yeah, η καλά, πρώτη σας κατάθεση ποια θα ήταν. Αυτονόητο. Σαμαράς. Αυτονόητο αυτό που λέτε. Αυτονόητο. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο δείχνει και την αξιοπιστία της μάρτυρας. Mm-hmm. Το πρώτο Μάλιστα. θέμα. Μάλιστα. Το δεύτερο. Όλοι οι μάρτυρες έχουν δώσει τέτοιο είδους καταθέσεις. Με χρονική απόσταση. Με χρονική απόσταση. Μάλιστα. Απόσταση. Πάντοτε δεν συμβαίνει αυτό. Με συγχωρείτε για όχι, 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 όχι. Πάντοτε σας συμβαίνει. Λέω, μόνο. Ο εισαγγελέας έχει την ευθύνη, όπως όλοι γνωρίζουμε και από παλαιότερες υποθέσεις, και πολιτικά και δημοσιογραφικά, να παρεμβαίνει και να ζητάει συνεχώς νέα εξέταση του μάρτυρος, επαναλαμβανόμενη εξέταση, για να στοιχεία. Διαπιστώσει αν λέει ψέματα στην προηγούμενη ή αν λέει αλήθεια στην επόμενη. Όταν προκύπτουν, επομένως,
Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προσπαθείτε να αμφισβητήσετε την αξιοπιστία των ματέων που δεν τους ξέρουμε. Τώρα θα σας πω. Τα δεδομένα λέει προς το παρόν. Θα σας πω. Αμφισβητήσετε την αξιοπιστία. Πρώτα απ' όλα, ναι, την αμφισβητώ. Ορίστε. Και την αμφισβητώ ευθέως. Τους ξέρουμε. Ένας μάρτυρας, όχι. Τη μαρτυρία τους. Ένας μάρτυρας που είναι σοβαρός και έχει βαριές κατηγορίες, έχει επώνυμο. Όποιος κρύβεται, θα σας πω τώρα και τι λέω. Προστασία το όχι, όχι, η προστασία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Ξέρετε πολύ καλά. Κάνει πάμε στο δεύτερο. Τι λέει ο νόμος. Αυτό το νόμο για την προστασία μαρτύρων το ψήφισε η δική μας κυβέρνηση. Είναι του 14 ο νόμος. Ναι, ναι. Ήταν παλιότερος και ενισχύθηκε. Ήταν παλιότερος όσον αφορά τα εγκλήματα ναρκωτικών. Ναι, σπίρες κλπ. Όπως όλα τα σύγχρονα κράτη. Αυτό λοιπόν ψηφίστηκε το 14. Έτσι. Τι λέει αυτό. Ότι μόνες τους ορφανές αυτές οι ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια αν δεν συνοδεύονται από μία τουλάχιστον επώνυμη. Και είναι λογικό. Εντάξει, επώνυμοι είναι οι μάρτυρες. Δεν είναι ανώνυμοι. Δεν καταλαβαίνετε. Επώνυμοι εννοώ χωρίς να είναι... Οι εισαγγελείς ξέρουν ποιοι είναι. Όχι, όχι. Στο δικαστήριο δεν υπάρχει εισαγγελέας. Να. Το δικαστήριο λέει και στο δικαστήριο ότι όταν δεν λαμβάνονται υπόψη αυτές οι καταθέσεις, εάν δεν βγει και ένας στο ακροατήριο επάνω και πει εγώ επίσης καταθέτω αυτά. Μάλιστα. Και εδώ είναι... Αυτό θα το κάνετε στη Βουλή όταν έρθει η προανακριτική. Εκεί θα τους καλέσετε. Ή στο δικαστήριο για τα άλλα πρόσωπα. Τα πολιτικά γίνονται στη Βουλή. Ή στο δικαστήριο. Ή στο δικαστήριο μετά. Ένα λεπτό. Στη Βουλή δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας άλλος, επώνυμος, μέσα στο φάκελο. Θα καλέσετε αυτούς, κύριε Σταμάτη. Δεν θα τους καλέσετε. Ένα λεπτό. Υπάρχει. Ναι, θα το ζητήσουμε. Είναι υποχρεωμένοι να έρθουν αυτοί. Προσέξτε. Όχι, όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι. Θα γίνει με άλλο τρόπο. Θα γίνει στη γάδα μέσα στο δωμάτιο. Όχι, στη γάδα μέσα στο δωμάτιο. Όχι, αφήστε. Για πείτε, ελάτε. Τώρα το ξέρω πολύ καλά το νόμο. Προσέξτε. Εάν δεν μεσολαβούσαν πολιτικά πρόσωπα, αυτή τη δουλειά την κάνει ο εισαγγελέας. Αυτός χαρακτηρίζει ότι αυτοί πρέπει να είναι τέτοιας κατηγορίας μάρτυρες. Μάλιστα. Τώρα που αυτή πάει στη Βουλή, όπου πιθανότατα να γίνει μια προκαταρκτική επιτροπή, εξέταση, εκεί τα καθήκοντα του εισαγγελέα τα αναλαμβάνει. Έτσι. Έτσι, η Επιτροπή της Βουλής. Η οποία ασκεί τα καθήκοντα. Αυτή θα κρίνει αν αυτοί οι μάρτυρες. Ακριβώς. Έτσι. Όμως. Πρέπει να κληθούν και πώς και τα λοιπά. Ναι. Αφού έχει, έχει θέση εισαγγελέως. Όμως, έτσι. Έχει θέση εισαγγελέως. Άρα αυτή θα κρίνει πλέον. Γιατί οι φερόμενοι ως δράστες δεν έχουν απολογηθεί. Άρα για πρώτη φορά ξεκινάει η διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό όμως που σας επισημαίνω είναι το εξής. Ο φάκελος είναι φάκελος. Σωστά. Υποτίθεται τον ολοκλήρωσαν. Υποτίθεται ότι αυτές τις κατηγορίες που κάνουν ανώνυμα πρόσωπα έρχεται και ένας αξιόπιστος επώνυμος και τα επιβεβαιώνει. Πού θα το βρουν στοιχεία τώρα, βρέθηκα, εκ των υστέρων. Κύριε Σταμάτη, στοιχεία, χρήματα, λογαριασμοί, άλλα ντοκουμέντα τι σημαίνει, βρέθηκαν. Λοιπόν, τι σημαίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Νομίζετε ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον καθέναν να πάει να κάψει. Α, σας είπα πριν από λίγο. Ναι. Αυτή είναι η ευθύνη του εισαγγελέα, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτή είναι. Να διαπιστώσει αν ο μάρτυρας είναι σοβαρός ή είναι αναξιόπιστος. Όχι, προσέξτε. Αλλά εδώ διακρίνω τώρα ότι δεν αμφισβητείτε την κατηγορία. Συγγνώμη. Αμφισβητείτε την αξιοπιστία του μάρτυρα. Θα πούμε τα πάντα. Αμφισβητεί το σύνολο της υπόθεσης εδώ, μιλάει για σκευωρία. Λοιπόν, προσέξτε. Σημαίνει και βορεί αυτό. Τι σημαίνει αυτό η κυβέρνηση. Βέβαια. Τι σημαίνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το παλιό πολιτικό σύστημα. Ασφαλώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θα του γυρίσει μπούμερα. Προσέξτε. Πολύ γρήγορα. Κύριε Οικονόμου, προσέξτε. Τι είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας. Μικρό επιχείρημα. Είναι κάποιος ο οποίος με τη μαρτυρία του παρουσιάζει στοιχεία από τα γεγονότα για τα οποία έχει άμεση γνώση. Δεν είχε. Όχι, όχι βέβαια. Γιατί. Αν διαβάζετε άμεση γνώση. Όχι, κύριε Σταμάτη, μου του γεγονότος. Τα βλέπω να γίνονται μπροστά μου. Συγγνώμη, τα είδατε λοιπόν. Δεν έχει τέτοιο. Έχει. Τα είδα να γίνονται μπροστά μου. Λένε ότι γνωρίζουν. Κάνετε λάθος. Να μην το πει δηλαδή. Να μην το πει δηλαδή. Να μην το πει δηλαδή. Συγγνώμη τώρα. Να μην το πει. Συγγνώμη, το είδα το φάκελο. Κορυφαίο τέλεχο τη εταιρεία. Αυτό. Αντιπρόεδρο ΦΥ. Έκανε αυτή τη δουλειά. Δεν τα είδαν οι ίδιοι. Να μην το πει. Συγγνώμη, το ξέρουμε αυτό. Ξέρετε γιατί. Συγγνώμη, ξέρετε γιατί μιλάμε, κύριε. Γιατί που το λέτε με τέτοια άνεση. Μα, μιλάμε το για την τιμή και υπόλοιψη πρωθυπουργών και υπουργών. Και ο κάθε, μπορεί ο καθένα να βγαίνει και να λέει. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ σας λάθωσα. Για να είμαι στη σημερινή εκπομπή με 100 χιλιάρικα. Όλα στο φως. Είναι σοβαρά πράγματα. Πολύ σοβαρά. Όλα στο φως. Αν είναι όλα στο φως, βγάζω το πρόσωπό μου στο φως. Η μήνυση του κυρίου Σαμαρά. Η μήνυση του κυρίου Σαμαρά σήμερα. Αφήστε να σας πω. Θα σας βάλω ένα στοιχείο ακόμα που μου ήρθε τώρα. Φωτιβολίδα. Λέει, μαθαίνω εδώ, όπως με ενημερώνω, ότι πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης είπε το εξής.
Πράγμα απίστευτο να το γνωρίζει. Οι τρεις λέει προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν στην Οβάρτης. Πού το γνωρίζει αυτό? Πού το γνωρίζει? Πώς το ξέρει? Και λέει. Συγγνώμη. Και λάιδησαν λέει γιατί ήταν σε δύσκολη θέση. Επίσης που το γνωρίζει. Πού το γνωρίζει? Πώς τα ξέρει αυτά ένας υπουργός? Συγγνώμη, αλλά ξεχνάμε πότε δόθηκε, κύριε οικονόμου. Πώς τα ξέρουμε αυτά? Την απόπειρα αυτοκτονίας την ξεχνάμε. Τι σχέση έχει που φώναζε ότι δεν θα πάρω πάνω μου ευθύνες πολιτικών και γιατρών? Πώς μπορεί ο Πολάκης? Τελευταία κατάθεση την Κυριακή. Την Κυριακή, την Κυριακή στο συλλαλητήριο. Ξέρετε πότε ο ανακριτής έχει δικαίωμα να το κάνει? Ξέρετε πότε? Πότε? Όταν υπάρχει άμεσος λόγος, κατεπήγον λόγος. Διότι για υπάρχει... Κυριακή λέτε βράδυ, ας πούμε, να καταθέσει Κυριακή για βράδυ. Λόγο. Για ποιο λόγο, ναι. Για ποιο λόγο το κάνει Κυριακή και να το κάνει Δευτέρα πρωί? Η παρουσία του κυρίου Τζανακόπουλου. Για να πάει τη Δευτέρα ο κύριος Τζανακόπουλος. Και εδώ, ποιον είδε ο κύριος Τζανακόπουλος? Γιατί πήγε? Να ενημερωθεί, λέει. Για τη διαδικασία, λέει. Για τη διαδικασία. Απαγορεύεται, λέει, λοιπόν. Λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυτό. Δεν απαντάμε σε τίποτα. Και πρέπει η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν τον πέταξε με τις κλωτσιές έξω. Αυτά απαγορεύονται. Μάλιστα. Μάλιστα. Επομένως, καταλήγουμε, κύριε Σταμάτη, ότι είναι μια στημένη υπόθεση κατά τη γνώμη σας. Σκευωρία που έχει στήσει η κυβέρνηση με ψευδομάρτυρες προκειμένου να σας πλήξει πολιτικά. Αυτό κάνει. Ξέρετε τι πάει να κάνει? Να πλήξει πολιτικά το Σαμαρά. Δεν τυχαίο το κάνει την ημέρα του συλλαλητηρίου, την ημέρα που πάει ο Σαμαράς. Που ήταν εκεί ο Αντώνης Σαμαράς. Και προσπαθούν να εκτρέψουν την κουβέντα. Ποιος ήταν η κυβέρνηση από βασικά ζητήματα. Ποιος ήταν η κυβέρνηση? Προσπαθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή αμφισβητείτε την πραγματικότητα, κύριε Σταμάτη. Ποιος ήταν η κυβέρνηση? Σας είπα, δεν είναι πραγματικότητα. Όχι. Κατ' εμέ, όχι. Από το 2005. Αμφισβητείτε σε μένα? Όχι. Συγγνώμη. Εσείς υπερασπίζεστε έναν μάρτυρα που δεν το ξέρετε. Και αμφισβητείτε εμένα που είμαι επώνυμος. Και λοιπόν τι έγινε που είστε? Λοιπόν, εσείς ήταν αξιόπιστος. Όλα στο φως. Αναξιόπιστος είστε. Πού τα γνωρίζετε? Πώς θα παίρνετε την ευθύνη να γνωρίζετε? Μάλιστα, από το 2005 ως το 2010, ποιος είναι η κυβέρνηση? Από το φάκελο, κύριε. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 5 χρόνια. Αφήνει αυτή την ιστορία να εξελίσσεται με 23 δις επί του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει να αποκαλυφθούν οι μάρτυρες ή όχι? Όχι. Τι όχι? Από πού και ως πού να αποκαλυφθούν οι μάρτυρες? Είναι δυνατόν να μιλάτε για κουκούλες σε σχέση με τους μάρτυρες, κύριε Σταμάτη? Να σας πω λοιπόν και ένα στοιχείο για τον συνάδελφό σας. Είναι δυνατόν? Αλλά κατηγορούν πρώην πρωθυπουργούς, Βαγγέλη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κατηγορείς πρώην πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν τη χώρα. Να σας δώσω κάτι που επίσης δεν το ξέρετε. Ναι, επίσης. Ξέρετε η υπόθεση Νοβάρτης που ξεκίνησε στην πολλά. Ελλάδα? Πάντως με τις επόμενες μέρες. Ξέρετε πώς ξεκίνησε? Για πείτε μου. Από καταγγελία του Σαλμά. Ο Σαλμάς λοιπόν, γι' αυτό και είναι ο μοναδικός μάρτυρος. Για τις περιτιμολογήσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Πήγε, όχι, δεν είπε αυτό. Ο Σαλμάς είπε ότι ακούστε κύριε, αυτή η υπόθεση με την Νοβάρτης δεν μπορεί να πάει άλλο. Γιατί εγώ έχω πληροφορίες ότι αυτό το κόλπο το κάνουν σε όλη την Ιφίλιο και αυτή την ώρα διεξάγεται έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και από τα 8 πρόσωπα που βλέπετε, ο Σαλμάς είναι ένα. Είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο μοναδικός μάρτυρας, διότι από την κατάθεση τη δική του ξεκινάει η έρευνα. Μάλιστα. Από την κατάθεση τη δική του ξεκινάει. Από αυτού. Κύριε, τέσσερις φορές έχουν πάει οι εισαγγελείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Αμερικής. Ποιο κύριο Σαλμά, τι λέτε κύριε Σταμάτη τώρα? Αμφισβητείτε την πραγματικότητα. Παιδιά, αν δεν μας ταιριάζει η πραγματικότητα, να αλλάξει πραγματικότητα. Προσέξτε. Τι είναι αυτό που λέτε? Ποιο φανατισμό, σας ακούω τόση ώρα. Αφαιρεί αξιοπιστία. Μα σας φανατίζω. Εσείς, η μήνυση του κυρίου Σαμαρά είναι ενοχική διαδικασία. Αφού είστε δημοσιογράφος, οφείλετε να ελέγξετε αυτό που σας είπα. Αυτό προσπαθώ να κάνω όπως και εσείς όμως να το ελέγξετε. Και εγώ πήγατε να δείτε το φάκελο. Εγώ δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Αλλά εσείς αμφισβητείτε μια πραγματικότητα. Συγκεκριμένα στοιχεία που προέρχονται από το φάκελο. Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί είμαστε. Πρέπει να είμαστε διαβασμένοι και προσεκτικοί. Άλλο η ερμηνεία. Άλλο το σχόλιο που θα κάνουμε. Σχόλιο που θα κάνουμε όλη μέρα. Ακριβώς αυτό είναι. Άλλο η ερμηνεία. Αλλά πρέπει να είμαστε διαβασμένοι. Η ιστορία δεν ξεκίνησε λοιπόν από την Ελλάδα για να λέμε τα πράγματα που τώρα μάθαμε. Εσείς δεν είπατε και τον κύριο Σαλμά? Συγγνώμη. Ότι στην Ελλάδα ξεκίνησε. Αυτό αφορά για το φάρμακο, Βαγγέλη. Για το φάρμακο. Όταν μιλάμε για το φάρμακο, είναι φάρμακο. Άλλο το φάρμακο. Για το ίδιο το φάρμακο. Για το ίδιο το φάρμακο. Ο Σαλμάς, έχοντας την ιδιότητα του υπουργού, περίλθαν εις γνώση του διάφορα πράγματα. Και έμαθε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν είχε κινηθεί καμιά διαδικασία. Πριν από αυτό, λέτε. Και ξεκινάει ο Σαλμάς και λέει όπως ψάχνουν αλλού.
πρέπει να ψάξουμε και στην Ελλάδα τι γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι γίνεται έρευνα στην Αμερική. Mm-hmm. Κύριε Σταμάτη. Και μετά διαφοροποιήθηκε η έρευνα, προφανώς. Όχι, είχε προηγηθεί η διαφοροποίηση. Ναι, ναι. Αλλά δεν υπήρχε στην Ελλάδα έρευνα. Μάλιστα. Ξεκινάει από το Σαλμά και ο Σαλμάς είναι κατηγορούμενο. Δεν το μιλάμε για τρελά πράγματα. Δεν έχουμε τώρα κανένα έναρξη. Έχουμε να ζήσουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Έτσι θα πάμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στους δύο. Ελάτε λίγο πριν πάμε σε διαφημίσει, γιατί έχουμε κι άλλα πολλά.